Καλώς ήρθατε σήμερα στη σημερινή μας συνάντηση. Αφορά έργο της ΔΕΙΑ. Καλωσορίζουμε όλους τους παρευρισκομένους. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παραβρίσκονται προκειμένου να μεταφέρουν και να μεταδώσουν αυτό το έργο που κάνει η ΔΕΙΑ Αγρινίου. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους και συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, αντιπρόεδρο και λοιπούς αντιδημάρχους που παρευρίσκονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο προπαντός και πάνω απ' όλα. Επίσης μαζί μας είναι και η εταιρεία η οποία είναι το μελετητικό γραφείο, η εταιρεία Σίγμα Μελετών, με τους συνεργάτες της παρευρίσκεται ο διευθυντής, ο κύριος Φράγκος και οι συνεργάτες του, οι οποίοι συνέβαλαν ιδιαίτερα με μεγάλο ενδιαφέρον για να εκπονηθεί και να γίνει η μελέτη προκειμένου αυτό το έργο να φτάσει στην τελική του μορφή, να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί που σήμερα το έχουμε στα χέρια μας και με τη σημερινή παρουσίαση θα το δούμε και θα το κατανοήσουμε τι όφελος έχει η ΔΕΙΑ και τι όφελος έχουν οι καταναλωτές και οι συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ που παρευρίσκεστε. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο να πει το χαιρετισμό του και μετά στον κύριο Διευθυντή. Τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ που βρίσκεστε εδώ. Να πω επίσης ότι βρίσκονται τα στελέχη της ΔΕΙΑ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τα οποία υλοποίησαν, ήταν στην επίβλεψη του έργου. Κατασκευαστική εταιρεία η οποία την ρωτήσει η Εξέλιου και όλοι εσείς πραγματικά που και ο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ που ήταν όλα αυτά τα χρόνια και έγινε αυτή η μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθούν μια σειρά έργων. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το παρουσιάζουμε σήμερα και θέλω να πω ότι κάποια έργα σαν αυτά τα έργα της σύνδευσης είναι έργα που δεν φαίνονται. Είναι πραγματικά έργα υποδομής. Δεν είναι έργα υπερδομών, είναι υποδομών. Και επειδή δεν φαίνονται, πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες και θα πρέπει να καταλάβουν το πόσο σημαντικά είναι. Θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμη και στα έργα τα οποία εκτελούμε των αναπλάσεων, τα δίκτυα ίδρυσης ομοπλίων αποχέτευσης αλλάζουν και αντιπληκτιστούν με καινούριους αγωγούς. Επίσης, μεγάλα έργα ίδρυσης και αποχέτευσης που γίνονται ήδη στο Δήμο μας, επειδή είναι πραγματικά έργα υποδομής, δεν γίνονται αντιληπτά πολλές φορές από τους πολίτες μας και είναι πολύ μεγάλα και σπουδαία έργα και πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ο καινούργιος αγωγός που θα ιδρυοδοτήσει το Αγρίνιο είναι ένα έργο των 25 εκατομμυρίων, ένα τεράστιο έργο, το οποίο είναι ένα έργο για την επόμενη εκατονταετία. Είναι έργο για τα παιδιά και για τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μας. Όπως επίσης, αυτό το έργο που σήμερα περιγράφουμε είναι πραγματικά, γιατί αφορά κομμάτια αγωγών που ήταν προβληματικά, όπως το κομμάτι του Αγίου Κωνσταντίνου που λέγαμε ότι κάθε Πάσχα έσχοδια. Κομμάτια τα οποία δεν είχαν μόνο πρόβλημα τα σπασίματα, είχαν φοβερές διαρροές. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώνεται γρήγορα η δεξαμενή του Αγίου Κωνσταντίνου, να έχουν προβλήματα μετά στην πίεση και την παροχή λόγω χαμηλής στάθμης. Άρα, ζητήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας λύθηκαν. Όπως το κομμάτι της μετερνίας, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και εγώ θα συνεχίσουμε να μελετήσουμε και το υπόλοιπο για να το ολοκληρώσουμε. Όπως το κομμάτι της στράτου. Όλα αυτά συν το σύστημα τηλεμετρίας, το οποίο μας πηγαίνει κάποια χρόνια μπροστά. Και το οποίο συνδυαζόμενο και με τα ηλεκτρονικά υδρόμενα και τα 9 εκατομμύρια που πήραμε χθες, μας πάει πραγματικά όλους μας και τη ΔΕΙΑ και αυτού τον Δήμο πολύ μπροστά και στη τεχνολογία και σε εξυγχρονισμό. Σπουδαία, σημαντικά έργα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους για αυτή την προσπάθεια. Όλους σας. Όλους τους που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα, αλλά και άλλους που δεν είναι, που πραγματικά υλοποιούμε αυτό το τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο που αφορά την ίδρυση της περιοχής μας. Αυτά από μένα. Να γίνει η παρουσίαση, παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά
και καλή η Ανάσταση να έχουμε όλοι. Θα κάνω μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του έργου αυτού του συγκεκριμένου. Αυτό το έργο, ο τίτλος του είναι «Αντικατάσταση τμήματος Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Μακρινίας και Τμήματων Αγωγών Δημοτικής Ενότητας Στράτου Αγίου Κωνσταντίνου, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας δικτύου ίδρυψης». Ο προϋπολογισμός του ήταν 1.898.28.36 συν το ΦΠΑ και με αυτό το έργο κατασκευάστηκαν 230 μέτρα αγωγού Φ350, 4.350, δεν το είδαμε. Να το δούμε λίγο, μισό λεπτάκι. ...4.350 αγωγού Φ300, 1.150 αγωγού Φ250 και 17 σταθμοί τηλεμετρίας. Εδώ βλέπουμε την διαδρομή του αγωγού στην περιοχή Μακρινίας, αντικατάσταση του τμήματος του κεντρικού αγωγού στον Άγιο Κωνσταντίνο και αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού υδροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Στράτου και στο τέλος εδώ βλέπουμε τη χωροταξική διάρθρωση των 17 σταθμών τηλεμετρίας. Το έχω βάλει να παίζει λίγο αυτόματα και απλά θέλω να πω δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι ακριβώς αυτό που έχουμε καταφέρει με την συνεργασία που έχουμε και με την προσπάθεια και την βοήθεια όλων και της διοίκησης αλλά και της υπηρεσίας. Και αυτό και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια αυτή και για την βοήθεια την οποία παίρνουμε. Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, πραγματικά αυτό μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή. Ειδικά όσον αφορά το υποέργο της τηλεμετρίας, που δεν είναι ένα υποέργο που λειτουργεί σαν ένας πολλαπλασιαστής της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε σε απόσταση και να παρακολουθούμε τα αντλιοστάσια, να παρακολουθούμε τις καταναλώσεις και ένα σωρό άλλες παραμέτρους, γιατί όπως και να ρυθμίζουμε πάλι αυτές τις παραμέτρους με τηλεχειρισμό πλέον, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα ακόμη μικρό βήμα στο μεγάλο βήμα, στο μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να επιτύχουμε και εμείς την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης. Τέτοιου είδους δράσεις όπως είναι οι τηλεμετρίες είναι εκείνες που σου δίνουν τη δυνατότητα να συλλέγεις δεδομένα, τα οποία δεδομένα στη συνέχεια, όπως αυτά ονομάζονται, χαρακτηρίζονται τα λεγόμενα big data, μπορείς πλέον στη συνέχεια να τα πάρεις, να τα επεξεργαστείς και να μπορέσεις να κάνεις σενάρια λειτουργίας, τα οποία σενάρια λειτουργίας θα σου εξοικονομήσουν και πόρους, δηλαδή νερό, και ενέργεια και φυσικά και την διαχείριση του συστήματος πολύ πιο αποτελεσματικά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, εγώ θέλω μονάχα να καλέσω, γιατί πιστεύω ότι αξίζει αυτό το πράγμα να το δούμε και να το μεταφέρουμε σε όλους, να καλέσω τον ανάδοχο, εκπροσώπους των ανάδοχων, οι οποίοι κατασκεύασαν αυτό το σύστημα τηλεμετρίας και το οποίο θα μας κάνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση αυτού του συστήματος και θα μας κάνουν επίδειξη και σε πραγματικό χρόνο τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεων. Έτσι. Θα καλέσω τον κύριο Γιχολόπουλο για να μας δείξει την παρουσία.